Η κατάσταση που διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της επιδημίας του κορονοϊού δείχνει σαφή επιδείνωση για τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους οικονομολόγους και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Η επιδημία επιτάχυνε διαδικασίες κρίσης στην οικονομία και επομένως και την επίθεση στα εργατικά λαϊκά στρώματα για να είναι εκείνοι που θα πληρώσουν την καπιταλιστική κρίση και όχι μεγάλες επιχειρήσεις. Και πώς αυτά μεταφράζονται στους χώρους δουλειάς. Καταρχήν, είναι πολλές οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα στοιχειώδη μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Σε αρκετούς χώρους δεν παίρνονται μέτρα μη συνωστισμού ή παροχής αντισηπτικού. Δεν έχουν γίνει απαραίτητες απολυμάνσεις, συντήρηση κλιματιστικών, επαρκής εξαερισμός σε όλους τους χώρους. Είναι καθημερινά τα εκβιαστικά διλήμματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι. Αναστολή και θα δουλεύεις ή εκπεριτροπής εργασία και μισά λεφτά, υποχρεωτική άδεια ή εκπεριτροπής, εκπεριτροπής εργασία ή απόλυση, την ίδια ώρα που ο φόρτος εργασίας μεγαλώνει και μάλιστα εργοδότες καλούν προκλητικά εργαζόμενους να ξεχάσουν τις καλοκαιρινές άδειες και να προετοιμάζονται για δουλειά 12ωρο και Σαββατοκύριακα. Στις μεγάλες εταιρείες, παρά την άρση των μέτρων, γίνεται προσπάθεια για μονιμοποίηση της τηλεργασίας, με τους εργοδότες, παραδείγματος χάρη των ελεγκτικών εταιριών, προκλητικά να λένε πως δεν περιμέναμε να λειτουργήσει τόσο καλά. Η εφαρμογή της τηλεργασίας, που παρουσιάζεται λες και είναι παράδεισος, έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους σε διάφορους τομείς και πτυχές της κοινωνικής τους ζωής. Από προβλήματα στην υγεία τους λόγω έλλειψης κατάλληλων εγκαταστάσεων, στο ωράριο εργασίας, στο χρόνο ξεκούρασης και αναψυχής, στις αδήλωτες υπερορίες, στις οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις, στην ψυχική υγεία, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η πρόθεση της κυβέρνησης, και αυτό φάνηκε και από την πρόσφατη κινητοποίηση του Σωματείου και της Ομοσπονδίας των Λογιστών, είναι η θεσμοθέτηση της τηλεργασίας. Είναι χαρακτηριστική σε αυτά τα πλαίσια και η πρόταση που περιλαμβάνεται στην πρόσφατη μελέτη του Οικονομικού Επιμελητηρίου για το λεγόμενο Γραφείο του Μέλλοντος. Η κατάσταση με τα ατέλειωτα ωράρια επιδεινώθηκε με τη διευρυμένη εφαρμογή της τηλεργασίας. Δεν μπορεί να μην συμπεριλαμβάνεται το διάλειμμα στο ωράριο. Τακτική που έχει αρχίσει και παγιώνεται από αρκετές μεγάλες εταιρείες με τη στήριξη και της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της τωρινής της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ξεκάθαρο πως δεν αρκεί να δηλώνεται από πριν υπερορία, αλλά αυτή να δηλώνεται από την ένατη ώρα εργασίας και όχι όπως συμβαίνει ιδιαίτερα στις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες από τη 10η και 11η ώρα. Ο ρημαγδός των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Η μη λήψη παρατάσεων που προστέθηκαν στην ήδη πολύ φορτωμένη εργασία, ειδικά των λογιστών, οδήγησαν σε αύξηση της ήδη υπάρχουσας εντατικοποιημένης δουλειάς και σε ατέλειωτες ώρες δουλειάς για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους. Οι ίδιοι πρέπει να μελετήσουν, να κατανοήσουν, να υλοποιήσουν και μάλιστα εντός ασφυκτικών προθεσμιών. Και αυτό, ξαναλέμε, ισχύει και για τους μισθωτούς και για τους αυτοαπασχολούμενους. Δουλειά χωρίς τελειωμό, δουλειά που σε μεγάλο βαθμό μένει και απλήρωτη. Είναι αυτοί που υλοποιούν τις αλλεπάλληλες νομοθετικές προσαρμογές, προσαρμογές που όπως φάνηκε και από την προηγούμενη κρίση, γίνονται με γρήγορους ρυθμούς στην περίοδο ξεσπάσματος της κρίσης. Και αυτή η κατάσταση συνδυάζεται με την κατάσταση φορολογικής και ασφαλιστικής αφέμαξης και διαμορφώνει ασφιχτικές συνθήκες για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες. Απέναντι στα μέτρα εργοδοσίας και κυβέρνησης, προβάλλει πιο αναγκαία από ποτέ για τους μεν εργαζόμενους η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο των οικονομοτεχνικών υπηρεσιών, που βεβαίως θα κατοχυρώνει και τα δικαιώματα των επιστημόνων του κλάδου. Είναι πρωταρχικής σημασίας η υποχρέωση τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Είναι επιτακτική η οριοθέτηση του χρόνου και των συνθήκων εργασίας με θεσμοθετημένη 40ωρη εβδομαδιάτικη εργασία των 5 ημερών, 8 ωρών ημερησίως, με συνεχές ημερήσιο ωράριο, με την προοπτική αυτό να φτάσει στο 7ωρο πενθήμερο 35ωρο. Είναι αυτονόητο ότι παλεύουμε να μην γίνει καμία θεσμοθέτηση και μονιμοποίηση της τηλεργασίας. Μονόδρομος για τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους είναι η κοινή πάλη απέναντι στην κοινή αιτία των προβλημάτων τους, που δεν είναι άλλη από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και την πολιτική που τους εξυπηρετεί. Και αυτό δυστυχώς γίνεται ακόμα πιο εμφανές και σε συνθήκες πανδημίας. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ανθρώπινη ζωή και υγεία, αλλά η διαφύλαξη της κερδοφορίας των μονοπωλίων και των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις θέσεις και τις προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου του τελευταίου χρονικού διαστήματος, όπως αποτυπώνεται και με την πρόσφατη μελέτη που έφερε στη δημοσιότητα.
Κόντρα σε αυτή την πολιτική είναι μονόδρομος η απέτηση για την απόσωση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, που προβάλλονται μεν ως κάτι προσωρινό, αλλά όπως λέει και ο λαός μας, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Είναι μονόδρομος η απέτηση και η πάλι για την προστασία της υγείας του λαού με μέτρα προστασίας μέσα στους χώρους δουλειάς, με ευθύνη της κυβέρνησης να γίνονται οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων, αλλά και μαζικές προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού. Είναι μονόδρομος η απέτηση για άμεσα μέτρα στήριξης των εργαζομένων, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων και του εισοδήματός τους και άρα και η μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση της 17 Ιούνιου.